Λίγους μήνες μετά την καταδίκη του από το εφετείο Χανίων που άφησε για μία ακόμη φορά πικρή γεύση στους συγγενείς της άγρια δολοφονημένης Έφης Τσιχλάκη, ο σύζυγος και δολοφόνος της αποφυλακίστηκε με βούλευμα το οποίο ξεσηκώνει οργή και απογοήτευση. Η οικογένειά της πέβδει να προσβάλλει το βούλευμα με το οποίο πέρασε το κατόφλι της φυλακής ο κατηγορούμενος, θέτοντας ζήτημα αφενός για την έκτηση της συνολικής ποινής του σε αγροτική φυλακή, αφετέρου για τον τρόπο με τον οποίο υπολογίστηκαν τα μεροκάματα, ώστε μέσα σε απίστευτα σύντομο χρονικό διάστημα ο πρωταγωνιστής της άγριας γυναικοκτονίας να είναι και πάλι ελεύθερος. Έμαθα ότι υπήρχε αντίθετη εισαγγελική γνωμοδότηση. Πρέπει όμως αυτή την υπόθεση να τη δούμε λίγο συνολικά νομικά. Αλλά υπάρχουν μια σειρά από ερωτήματα. Είχε δικαίωμα να πάει σε αγροτικές φυλακές, δεδομένου ότι είχε καταδικαστεί για ανθρωποκτονία από δόλου πρώτου βαθμού? Κατά δεύτερον, επειδή είχαμε υπολογίσει κι εμείς κάπως το χρόνο, του αναγνωρίστηκε για κάθε μεροκάματο 2 ημέρες κράτησης ή του έχουν αναγνωριστεί και παραπάνω μέρες κράτησης για κάθε μεροκάματο? Γιατί μερομηνίες δεν βγαίνουν. Όπως αποκαλύπτει μάλιστα ο Εμμανουήλ Αθανασίου, ξάδελφος της δολοφονημένης Έφης, η οικογένεια ακολουθεί πλέον το δρόμο της προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, μιλώντας με απογοήτευση για τους έως τώρα χειρισμούς της ελληνικής δικαιοσύνης. Από τα μεγαλύτερα δικαστικά σκάνδαλα στην ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας σε επίπεδο δικαιοσύνης, η υπόθεση Ευτσιχλάκη, και βγαίνει και κυκλοφορεί ελεύθερος. Συγχαρητήρια λοιπόν στην ελληνική δικαιοσύνη, συγχαρητήρια στην Ελλάδα για το μήνυμα τιμωρησίας που εκπέμπει μία ακόμη φορά και μάλιστα γύρω από αυτή την υπόθεση. Θα προσπαθήσουμε να προσβάλλουμε το βούλευμα. Έχω ζητήσει ήδη από τους δικηγόρους μας να δουν, να ελέγξουν τις διαδικασίες υπό τις οποίες μπορεί να προσβληθεί αυτό το βούλευμα. Mm-hmm. Περιμένουμε την απάντηση και την απόφαση του Αριουπάγου. Αλλά πρέπει να σας πω ότι έτσι όπως είχαμε ανακτήσει λίγο πριν από την έφεση και είχαμε απειλήσει με Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σήμερα πάρθηκε οριστικά η απόφαση. Η υπόθεση της Έφης Τσιχλάκη θα πάει στην Ευρώπη. Δεν είναι δυνατόν να δείξουμε άλλη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Εδώ μπαίνει τελεία. Και πλέον μια υπόθεση φάρος για την Ελλάδα, έτσι. Mm-hmm. Μιλάμε για το απίστευτο μήνυμα τιμωρησίας που δίνεται γύρω από μια υπόθεση γυναικοκτονίας. Ο σύζυγος της Έφης Τσιχλάκη, πρώην υποψήφιος βουλευτής με τη Χρυσή Αυγή στο Ρέθυμνο, είχε αθωωθεί στο πρωτόδικο δικαστήριο λόγω αμφιβολιών. Το Μάιο του 2022 το μεικτό ορκωτό εφετείο Κρήτης τον έκρινε ένοχο με ψήφους 5-2 για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Όπως έκρινε το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, ο κατηγορούμενος αποπειράθηκε αρχικά να τη στραγγαλίσει, ενώ στη συνέχεια την πυροβόλησε στείνοντας σκηνικό αυτοκτονίας για να γλιτώσει τις συνέπειες. Η άτυχη κοπέλα έφερε όμως διαμερές τραύμα στην αριστερή πλευρά του κρανίου από πυροβόλο όπλο που βρέθηκε στα αριστερά της, πάνω από τον ώμο της, ενώ ήταν δεξιόχειρας, όπως ανέδειξαν οι συνήγοροι της οικογένειάς της, αντικρούοντας τον ισχυρισμό ότι αυτοκτόνησε. Οι αστυνομικοί είχαν βρει ακόμη σημάδια πάλι, σπασμένα γυαλιά και αντικείμενα, όπως και σημάδια στον τοίχο. Έπραξε τόσο βιοφόνο που τον κάλυψε, δεν τον παραδέχτηκε ποτέ, δεν έδειξε με τα μέλια, δεν ζήτησε συγγνώμη. Δεν αναφέρθηκε ποτέ στις συνθήκες του φόνου. Τα βγάζουμε όλη αυτή τη δικογραφία. Έρχεται λοιπόν αυτός ο κύριος και όλοι όσοι τον στηρίζουν, γιατί εδώ πέρα μιλάμε ξεκάθαρα για στήριξη. Το δικαστήριο καταδίκασε τον κατηγορούμενο σε κάθειρξη 7 ετών, αναγνωρίζοντάς του το ελαφρυντικό της μεταμέλειας που ήταν εκείνο το οποίο τελικά του άνοιξε το δρόμο για την αποφυλάκηση.